Ο κύριος Σκυλακάκης θέλει να παρέμβει. Γιατί διαφωνεί με αυτά που λέμε. Κύριε Σκυλακάκη, ποια είναι η διαφωνία σας? Και σας βάζω στην κουβέντα και εσάς. Συγγνώμη, αλλά έχω σοβαρές διαφωνίες. Πρώτον, είναι λάθος να κοιτάμε τα νούμερα ενός τριμήνου. Πρέπει να κοιτάμε τα νούμερα ενός έτους. Για παράδειγμα, το 2008. Μα τρίμηνα με τρίμηνα. Με τρίμηνα με τρίμηνα συγκρίνουμε. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ ευαίσθητο το τρίμηνο. Συγκρίνουμε πάντα το τρίμηνο, κύριε Σκυλακάκη, να το καταλαβαίνω, αλλά μπορεί να πέσουν διαφορετικά τα έσοδα ή συγκρίνουμε το τρίμηνο, προφανώς, αλλά συγκρίνουμε ένα τρίμηνο. Δεν είναι όχι ένα μήνα. Αλλά συγκρίνουμε ένα τρίμηνο που είναι ενός έτους. Αφήστε με να σας πω. Αυτό είναι τρίμηνο ενός έτους. Και είναι έτσι τα νούμερα. Και ένα τρίμηνο στους επόμενους έτους. Έπρεπε να δούμε δηλαδή τη χρονιά που μιλάμε για παρεκτροπή με τη χρονιά υποτίθεται ότι πλησιάζουμε προς τη λύση. Να κάνουμε μια σύγκριση. Εάν έχετε κάποια άλλα στοιχεία στο μυαλό σας, να μου τα πείτε. Να σας πω αμέσως. Το 2008 είχαμε έλλειμμα 18 δισεκατομμύρια. Την προηγούμενη χρονιά από αυτή που δείχνετε. Με βάση το τρίμηνο που δείχνετε, έχουμε έλλειμμα μόλις 2 το τρίμηνο. Είναι προφανές ότι το τρίμηνο δεν είναι χαρακτηριστικό ούτε καν της προηγούμενης χρονιάς. Το συμπληρώσαμε τώρα, κύριε Σκυλακάκη, τι να κάνουμε. Τι λέτε? Στο Απρίλιο είμαστε, δεν μπορώ να βάλω το τρίμηνο του Ιουνίου. Συμφωνώ, δεν μπορείς να πάρει το τρίμηνο του Ιουνίου. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο κύριος Παπαθανασίου είχε πει τότε ότι έχουμε 5% έλλειμμα το 2008 και αποδείχθηκε, δηλαδή 12 δις, και αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν 18 δισεκατομμύρια το έλλειμμα. Ναι, παρ' όλα αυτά, κύριε Σκυλακάκη. Αυτό ήταν εκτίμηση, κύριε Σκυλακάκη. Δεν είναι έτσι. Κύριε Σκυλακάκη, το πρόβλημα, επανέρχομαι, δεν έδειξε τα στοιχεία για να πω αν είχε δίκιο ή όχι ο κ. Παπαθανασίου τότε, που προφανώς δεν είχε δίκιο, αλλά έλεγε και άλλα βρήκαμε. Αλλά το θέμα είναι να κάνουμε τη σύγκριση τη στιγμή του σημείου παραλαβή. Ναι, αλλά λέω να κάνουμε το σημείο τη παραλαβή. Τέλειωσε εκείνο, το κλείσαμε, ψηφίσαμε. Το κλείσαμε. Λοιπόν, άρα τώρα πρέπει να δούμε πού πάρε, να κάνουμε μια σύγκριση, αν πάει καλά ή δεν πάει το πράγμα. Σωστό. Και διαπιστώνεται δεν πάει καλά, κύριε Σκυλακάκη. Γενική κυβέρνηση. Τα νούμερα τη γενική κυβέρνηση λένε το εξή. Είχαμε 125 δισεκατομμύρια δαπάνες το 2009, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μαζί, και πέσανε οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης στα 115, αλλά αυτό όμως δεν μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι πρέπει να πέσουνε κάτω από τα 100. Πάρτε να παίρνετε μια συμβουλή μόνο στους υπόλοιπους υπολογισμούς σας, να βγάζετε έξω τα δάνεια και το χολί και τους τόκους και να παίρνετε μόνο και τις αμυντικές δαπάνες και να παίρνετε μόνο τις πρωτογενείς δαπάνες του δημοσίου. Είναι πιο χαμηλή αριθμή και είναι πιο ενδιαφέρουσα η σύγκριση. Οι πρωτογενείς δαπάνες του δημοσίου, το ΜΕΝ, είναι στο 56% 12 εκατομμύρια οι τόκοι και είναι 14. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω πάντως. Κύριε, μην τον μπερδεύουμε τον κόσμο. Έχει όμως σημασία τα νούμερα. Δεν έχει καμία σημασία. Έχετε άλλη διαπίστωση από το γεγονός ότι αποτυγχάνει αυτό το πράγμα? Όχι. Είμαι βέβαιος ότι αποτυγχάνει, διότι δεν γίνεται αρκετά. Διότι δεν μειώνεται το κράτος. Ναι, προφανώς. Το κράτος δεν μειώνεται. Η τάξη μεγέθους πρέπει να μειωθεί. Αυτό δείξαμε. Δεν μειώνει η δημόσια δαπάνη. 5 δισεκατομμύρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε αυτό. Και δεν αυξάνονται και τα έσοδα. Τα έσοδα είναι αδύνατο να αυξηθεί, έχει στραγγαλιστεί ο ιδιωτικός. Άρα συμφωνούμε. Μα κύριε Πρέδρε, συμφωνούμε επί της ουσίας. Πάω σε διαφημίσεις, κύριε Μίχαλε, σας ακούω. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω με Μίχαλο. Εφόσον θα έχουμε βγει στις αγορές, σημαίνει θα είναι βιώσιμο το χρέος. Και θα μας πούν λοιπόν δεν είναι βιώσιμο. Επισήμως μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα γίνει τότε αναδιάρθρωση του χρέους μας και μετά θα μπούμε στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μας κάνουν αναδιάρθρωση. Γιατί? Διότι και να μας κάνουν αναδιάρθρωση σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουμε τουλάχιστον κάτι από τόκους και χρεολύσια. Σήμερα πληρώνουμε όλους τους τόκους και όλα τα χρεολύσια με δανεικά και δανειζόμαστε και από πάνω, διότι δεν έχουν μειωθεί οι δαπάνες του κράτους. Κατά συνέπεια, αν αύριο το πρωί πηγαίναμε και λέγαμε παρακαλούμε να κάνουμε αναδιάρθρωση, θα μας λέγανε πάρτε μέτρα, μειώστε τα ελλείμματα και ξαναελάτε σε κανένα δίμηνο τρίμηνο για να το συζητήσουμε. Ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Αναζητούμε λοιπόν για το 2012, 16 δισεκατομμύρια. Και να σας πω επίσης ότι ο μεγαλύτερος φόβος αυτών όλων δεν είναι το να τους κάνουμε τώρα αναδιάρθρωση. Είναι πως μας κάνουν τώρα αναδιάρθρωση και ξαναεμφανιστούμε σε 2 χρόνια και τους ξαναπούμε δεν βγαίνει το πράγμα. Και θα πάμε πάλι με το χέρι έτσι, κύριε Λοβέρδο. Συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Δεν είναι ο καπιταλισμός που έχει κρίση στην Ελλάδα. Ποιος είναι? Είναι ότι μαζέψαμε 350 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν τα 350? Τα οποία πήγανε. Πού πήγαν? Θα σας απαντήσω. Πού πήγαν? Επιδοτήσεις επιχειρήσεις πήγαν τα περισσότερα. Όχι, κύριε. Πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πήγαν στους Ολυμπιακούς. Εάν θέλετε να ξέρετε, από τα 350 δισεκατομμύρια. Κύριε Σκυλακάκη, θα μου αφήσετε να μιλήσω, κύριε Παπαδάκη. Είχατε χρόνο. Αφήστε με να μιλήσω, σας παρακαλώ. Αφήστε με να μιλήσω. Από το 1 τρισεκατομμύριο που ξόδεψε το ελληνικό κράτος σε ευρώ του 2009 την τελευταία δεκαετία, 70 δις πήγανε για επενδύσεις,
καμιά 80-90 για τόκους και τα υπόλοιπα πήγαν για δαπάνες του δημοσίου. Δηλαδή μισθούς, διορισμούς, συντάξεις, φάρμακα. Από πού το βγάζετε σπατάλι. Από τα νούμερα, κύριε Παπαφίλη, εσείς ποτέ δεν διαβάζετε. Διότι θέλετε να ζείτε στο δικό σας κόσμο, στα δικά σας νούμερα. Αυτά που λέτε οδηγούν ευθέως εκτός ευρώ. Εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Και αν πάμε εκεί, το μόνο που θα κάνετε είναι ότι θα στρατολογείτε από τους πεινασμένους. Ναι, έτσι. Θα πάμε σε μαζική φτώχεια. Σας βολεύει αυτό. Αυτή είναι η κλασική τακτική του ΚΚΕ. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Παπαδήλου. Τους πεινασμένους είδαμε να έρχονται κατά εκατομμύρια από την Αλβανία και από το σοσιαλιστικό μοντέλο. Έχουν οι Έλληνες πλήρη εικόνα του ποιοι ήρθαν πεινασμένοι και ποιοι ήταν χορτασμένοι. Ότι δεν είναι οι Έλληνες, έχουν πλήρη εικόνα, κύριε Παπαδήλου. Απαντάτε σε αυτό που σας είπα πριν. Τι θέλετε να σας αυτό απαντήσω. Το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, ο πλούτος που παράγεται, να είναι τεράστιος και εσείς να καλείτε αυτού, δεν επενδύαμε, αυτούς κύριε που τον παράγουν διότι να του κόβετε το μισθό. Έπαιρνε σπίτια και αυτοκίνητα. Γιατί μόνο δεν στην Ελλάδα έκανε επενδύσεις παραγωγικές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίναν όλα τα λεφτά στις ΔΕΚΟ και στα ΡΟΣΦΕΤΙΑ. Έχουμε φτάσει, να σας πω μία είδηση. Ακούτε λίγο. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες το ίδιο δεν γίνεται. Όχι, κύριε Παφίλη, δεν γίνεται το ίδιο. Περικοπές με συγχωρείτε, εγώ ζω στην Ευρώπη. Και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτερα από ότι είμαστε εδώ. Πόσα δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Η Γερμανία. Για πέστε μας. Τι λέτε. Πόσα εκατομμύρια ανέργους έχει σήμερα. Η Γερμανία, η Γερμανία έχει πάνω από 5 εκατομμύρια. Μισά σε ποσοστό από εμάς και έχει 4% ανάπτυξη. Πάνω από 5 εκατομμύρια, ναι ή όχι. Ναι, αλλά έχει 80 εκατομμύρια κόσμο, κύριε Παφίλη. Θέλετε να δούμε. Καλά, αν μπορούσαμε να γίνουμε Γερμανία για μια μέρα, η διαφορά είναι κατανοητή. Εγώ έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Έκανα πριν από ένα χρόνο μια ερώτηση στον Επίτροπο Ενέργειας, τον κύριο Oettinger. Και αυτός απάντησε ότι η τιμή της κιλοβατόρας στη χονδρική έπεσε κατά 60% τα τελευταία χρόνια και η τιμή για τον καταναλωτή έμεινε ίδια. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή δεν τη στιγμή έτσι, ο καταναλωτής, έτσι λέει ο Επίτροπος Ενέργειας και η κυρία Μπιρμπίλη ανακοίνωσε στις αρχές του χρόνου, αφήστε με να τελειώσω, βεβαίως, ότι θα δέσει τις δύο τιμές χονδρικής και λιανική, διότι κερδίζει μονοπωλιακά η ΔΕΗ από αυτή την υπόθεση εις βάρος του καταναλωτή όταν αγοράζει 34 ευρώ και πουλάει 100. Δεν είναι έτσι, κύριε Σκυλακάκη. Ναι, αλλά μια στιγμή. Τα αυτό πάλι δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Είναι το θέμα μας γιατί η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, καταλαβαίνετε, είναι τεράστια σημασία. Συμφωνώ μαζί σα. Λέω πάντως ότι οι φόβοι του κυρίου Φωτόπουλου μπορούν να διασφαλιστούν με την οποιαδήποτε συμφωνία στην εκχώρηση του management. Όταν εκχωρήσει το management, θα συμφωνήσει ο μικρός μέτοχος που θα είναι το δημόσιο με τον μεγάλο μέτοχο που θα έρθει να πάρει την εταιρεία και θα λένε πώς θα κάνουν. Θα έχουν μια πολιτική τιμών. Γιατί να μην γίνεται έτσι. Ο στρατηγικός επενδυτής δεν θα έρθει έχοντας εμείς βάλει πλαφόν στις τιμές. Έρχεται για να κερδίσει. Και το κέρδος συνήθως, αυτό το έχουμε δει να γίνεται στην πράξη σε όλες τις χώρες. Γίνεται σε βάρος του καταναλωτή. Ναι, για την ώρα όμως χάνει ο καταναλωτής. Αλλά σας λέω ο κύριος Σκυλακάκης ότι χάνει προς το παρόν. Χάνει. Διότι πέφτει η τιμή της χονδρικής και εσείς την τιμή της λιανικής την κρατάτε ίδια. Λοιπόν, έχω μαζί μου πίνακες γιατί θέλω να είμαι μόνος του ελέγχου. Πέρα πίνακα, υπάρχει το κράτος έκανε το χρέος. Υπάρχει μη νόημο χρέος από το κράτος. Βεβαίως. Δηλαδή. Βεβαίως. Διότι καταρχήν υπάρχουν χρέη διμερή. Υπάρχουν χρέη που έχουν συναυθεί με διάφορες διαδικασίες έκδοσης ομολόγων, με εμπλοκή τραπεζών σε του διάφορα κράτους. Επίπεδα. Του κράτους. Ο κράτος οπωσδήποτε εμπλέκεται σε όλα αυτά. Άρα πώς μπορεί να είναι. Το δημοκρατικό κράτος. Το δημοκρατικό κράτος. Μπορεί να είναι παράνομο το κράτος. Με συγχωρείτε γιατί δεν καταλαβαίνω. Μου λέτε κύριε Λαπαβίτσα, μου λέτε να θα κάνουμε μορατόριο που δεν θα πληρώνουμε. Ούτε θα δανειζόμαστε. Πώς θα πληρώσουμε, ο κύριος Λοβέρδος πώς θα πληρώνει τα νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πώς θα πληρωθούν τώρα το δώρο του Πάσχα. Ο κύριος Παπαθανασίου πριν πώς θα πλήρωνε όλες τις δαπάνες του κράτους. Ποιος θα πληρώνει αυτά μέχρι να γίνει ο έλεγχος. Ο κύριος όγκος του τι χρειάζεται η Ελλάδα, του δανεισμού της, είναι όγκος για να αποπληρώσει το παλαιότερο χρέος. Η Ελλάδα πρέπει να δανείζεται για να εξυπηρετεί παλαιότερο χρέος. Και να καλύπτει το έλλειμμά της όμως. Να καλύπτει το ένα μέρος, υπάρχει για πολλές μέρες έλλειμμα το οποίο καλύπτει, με δανεισμό το καλύπτει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα προκύψει λοιπόν ευθέως είτε θέμα νέου δανεισμού, διμερούς δανεισμού από άλλη πηγή, είτε θέμα
συμμετοχή στην Ευρωζώνη, το οποίο θα τεθεί επί τάπητος ευθέως. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή έχουμε συζητήσει στην Ευρώπη ατύπως τέτοιου είδους θέματα, θα σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που θα συμβεί αυτό, θα πάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δίνει χρήματα σε ελληνικές τράπεζες. Θα κλείσουν τράπεζες. Αυτό σημαίνει μαζικό έμφραγμα στην οικονομία. Εσείς λέτε, μια που είναι να έχουμε δυσκολία, ας κάνουμε ένα έμφραγμα για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ασθενής. Ο ασθενής με το έμφραγμα πιθανότατα θα πεθάνει. Θα πάμε δηλαδή μείον 25% κάτω στο ΑΕΠ και μετά βεβαίως πάντα υπάρχει μια άλλη μέρα που έλεγε και η Σκάρλετ Οχάρα στο Go on with the Wind. Πάντα υπάρχει μια άλλη μέρα, αλλά θα είναι μια μέρα μετά την καταστροφή. Και αυτό δεν κύριε Λαπαβίτσα, σαν χορό του Ζαλόγκου το ακούω αυτό που προτείνετε. Πιαστούμε χέρι-χέρι και να πηδάμε ένα-ένα. Η καταστροφή, κύριε Σκυλακάκη, είναι αυτό που επιτελείται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μπει σε μια πορεία υπέραντι έξοδη. Μια πορεία που την οδηγεί σε μια εικοσαετία. Κύριε Λαμπαβίτσα, δεν μειώνονται οι δαπάνες. Διότι μπορούσαν να μειωθούν οι δαπάνες. Οι δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν σε πραγματικούς όρους την τελευταία δεκαετία κατά 50%. Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε πίσω και να πάμε στις δαπάνες που ήταν κατά βάση ρουσφέτια, κύριε Λαμπαβίτσα. Είσαστε στο ΣΟΑΣ και έτσι. Δεν παρακολουθείτε τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε ημιυπαίθριους, έχουμε εφορίες, έχουμε διορισμούς, έχουμε κάθε είδους ρουσφέτια, ψευτοαναπηρικές συντάξεις και όλα αυτά είναι ανέγκυχτα. Συγγνώμη, κύριε Σκυλακάκη, να καταλάβω μια στιγμή κάτι άλλο, με συγχωρείτε. Κύριε, αν κατάλαβα καλά, η πρότασή σας συμπεριλαμβάνει και να φύγουμε και από το ευρώ, έτσι. Το θέμα του ευρώ θα τεθεί ευθέως επί τάπητος. Α, θα φύγουμε και από εκεί. Μα αυτό συμπεριλαμβάνει. Η γνώμη δική μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά την έξοδό της από το ευρώ. Ναι, αλλά έχουμε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δεν το συμμερίζεται αυτό. Μείον 25 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Με τι θα εισάγουμε. Σας επαναλαμβάνω. Καύσιμα. Δεν το συμμερίζεται αυτό. Με δραχμές. Οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δηλαδή Λογιστικού Ελέγχου μπορεί να συσταθεί και να δράσει είτε δέχεται κανείς την έξοδο από το ευρώ. Είτε δέχεται κανείς. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, όπως να κατέβουμε όλοι, η λογική συνέπεια όλου αυτού είναι να φύγουμε και από το ευρώ. Γιατί προφανώς δεν θα μας κρατάει κανείς μέσα και θα ελέγχουμε το χρέος και δανειζόμαστε. Για να του χρωστάμε τα λεφτά. Η δική μου γνώμη είναι η εξής, κύριε Πρεδεντερή. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα κράτους, ούτε είναι πρόβλημα ρουσφετιών. Αυτό λεγόταν κατά κόρον προέτους, όταν η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα, έτσι φαινόταν τουλάχιστον. Από τη στιγμή που μπήκε η Ιρλανδία μέσα στο χώρο. Για άλλους λόγους μπήκε. Για άλλους λόγους ο καθένας. Έχει δίκιο ο κ. Σκυλάκης. Για άλλους λόγους μπήκανε. Γιατί η ανόητη κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Κύριε Σκυλακάκη, μην τους αναλύσουμε έτσι. Είναι για άλλοι λόγοι. Θα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαπαβίτσα, θα ευχαριστώ και τον κύριο Σκυλακάκη.